Αξιότιμε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας, αγαπητέ μου Νίκο, μακαριότατε, κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ από καρδιάς για τη θερμή φιλοξενία και για τα καλά σας λόγια. Αποτελεί τιμή και χαρά για μένα που βρίσκομαι ξανά στην Κύπρο, αυτή τη φορά ως Πρωθυπουργός της Ελλάδος. Και ακριβώς το γεγονός ότι η πρώτη επίσημη μου επίσκεψη υπό τη νέα μου ιδιότητα πραγματοποιείται εδώ, καταδεικνύει ακριβώς, αγαπητέ μου Πρόεδρε, την προσήλωσή μου στον δρόμο της στενής συνεργασίας και της συστράτευσης των δύο μας χωρών. Με πρώτο και αδιαπραγμάτευτο στόχο της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής στην επίλυση του κυπριακού ζητήματος. Ενός ζητήματος που δεν πρέπει να ξεχνάμε, αποτελεί ζήτημα εισβολής και κατοχής. Σας βεβαιώνω ότι η εθνική αυτή προτεραιότητα έχει τη στήριξη όχι μόνο της πολιτιακής και της πολιτικής ηγεσίας της Ελλάδος, αλλά και όλων των Ελλήνων. Μένουμε προσιλωμένοι στον τερματισμό της κατοχής και στην εξέβρεση μιας συνολικής λύσης, δίκαιης, βιώσιμης και λειτουργικής, στη βάση των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου σε ολόκληρη την Κυπριακή Επικράτεια. Και έχουμε καταστήσει σαφή σε όλους τους εμπλεκόμενους την κεντρική κοινή μας θέση. Δεν νοείται πρόοδος χωρίς την πλήρη κατάργηση των εγγυήσεων και την αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων. Επιθυμούμε, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, μια ελεύθερη, επανενωμένη και ευημερούσα Κύπρο, της οποίας η νόμιμη κυβέρνηση θα διαχειρίζεται αποτελεσματικά, δίκαια και προς όφελος του λαού και των κοινοτήτων της τα αγαθά του νησιού, συμπεριλαμβανομένων βεβαίως και των εσόδων από την εκμετάλλευση των ίδιων ανθράκων του. Μια Κύπρο σε συνθήκες ειρήνης, ασφάλειας και ευημερίας για όλους τους πολίτες της. Από το ένα άκρο μέχρι το άλλο. Δυστυχώς όμως, το τελευταίο διάστημα δεν σημειώνεται η αναμενόμενη πρόοδος για την επίτευξη οριστικής διευθέτησης του κυπριακού ζητήματος. Αντιθέτως, η Τουρκία, με τις πρόσφατες παράνομες ενέργειές της στην αιγελίτερα ζώνη και στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας, επιχειρεί και πάλι να αμφισβητήσει την κυριαρχία της και να παρεμποδίσει την άσκηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων. Δικαιωμάτων που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο και αναγνωρίζονται από το σύνολο της διεθνούς κοινότητας με την ηχηρή εξαίρεση της Τουρκίας. Επαναλαμβάνω λοιπόν το αυτονόητο. Ο μόνος σταθερός οδηγός για την ειρηνική συνύπαρξη είναι το διεθνές δίκαιο. Και αυτό η Τουρκία πρέπει να το εννοήσει εμπράκτως. Είναι προϋπόθεση για ουσιαστικές συνομιλίες και για βιώσιμη λύση. Οι μέχρι τώρα προσπάθειές μας για την αντιμετώπιση της παράνομης δράσης της Άγκυρας, αγαπητέ μου Πρόεδρε, ήταν κοινές και οδήγησαν στη διεθνή αποδοκιμασία της, με σοβαρότερη έκφραση την ομόφωνη υιοθέτηση μέτρων σε βάρος της Τουρκίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι συντονισμένες αυτές ενέργειες θα συνεχιστούν όσο η Τουρκία θα επιμένει να αμφισβητεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας αψηφώντας τη διεθνή καταγραφή. Αξιότιμε Πρόεδρε, η επικείμενη συνάντησή σας με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη σε αυτό το φορτισμένο κλίμα την 9η Αυγούστου, σε 10 μέρες από σήμερα, αποτελεί αναμφίβολα μια θετική εξέλιξη. Και προσδοκούμε ότι και η άλλη πλευρά προσέρχεται σε αυτή τη συζήτηση με επικοδομητική διάθεση. Εκφράζω την ευχή και την ελπίδα ότι η Τουρκία θα αντιληφθεί εν τέλει ότι είναι και προς το δικό της όφελος η ταχύτερη επανάληψη των διαπραγματεύσεων των δύο κοινοτήτων μαζί με την ουσιαστική πρόοδο των συνομιλιών. Η κλιμάκωση της προκλητικότητας εξάλλου έρχεται σε αντίφαση με κάθε δήλωση προθέσεων επανέναρξης ουσιαστικού διαλόγου. Σε αυτή την προσπάθεια, αγαπητέ μου Πρόεδρε, δεν είμαστε μόνοι.
Τα σχήματα τριμερούς συνεργασίας έχουν αναβαθμίσει ουσιαστικά το ρόλο της Ελλάδος και της Κύπρου σε Ανατολική Μεσόγειο. Ιδιαίτερα στους κρίσιμους τομείς της ασφάλειας και της ενέργειας. Έχουν αναδειχθεί σε πυλώνες σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή. Και αυτή η αυξανόμενη αστάθεια επιβάλλει την περαιτέρω εμβάθυνσή τους με συμμετοχή κι άλλων πολύ ισχυρών συμμάχων. Κλείνοντας, θα ήθελα να σημειώσω ότι αποδίδω ξεχωριστή σημασία στη συνεργασία Ελλάδος και Κύπρου και σε άλλους τομείς. Όχι μόνο για τη σταθερότητα στην περιοχή, αλλά και για την ευημερία των λαών μας. Οι διμερείς οικονομικές και εμπορικές μας σχέσεις μπορούν να ενισχυθούν ακόμα περισσότερο. Και η από κοινού συμμετοχή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση, προσφέρει σημαντικές νέες ευκαιρίες. Και βέβαια, οι αδερφικοί δεσμοί που μας συνδέουν αποτελούν πρόσθετη εγγύηση για μια νέα σελίδα στενότερης συνεργασίας των δύο χωρών σε όλα τα επίπεδα. Κύπρος και Ελλάδα βίωσαν τα τελευταία χρόνια την εμπειρία μιας σκληρής, μιας επώδυνης οικονομικής κρίσης, αντλώντας χρήσιμα διδάγματα από αυτήν. Και οφείλω εδώ να συγχαρώ τον πρόεδρο, την ηγεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά και τον Κυπριακό λαό. Γιατί με τολμηρές μεταρρυθμίσεις και αλλαγές δείξατε πως μια χώρα μπορεί να επιστρέψει γρήγορα από την καθήλωση στην ανάπτυξη. Το δρόμο της ισχυρής ανάπτυξης επέλεξε προ 3 εβδομάδων και η Ελλάδα. Οι πρόσφατες εκλογές έκλεισαν την πόρτα στο λαϊκισμό, τη δημαγωγία και την οπισθοδρόμηση και έδωσαν μια ισχυρή εντολή για αυτοδύναμη πορεία προς την έξοδο από την κρίση. Ήδη η χώρα μας δανείζεται με όρους ευνοϊκότερους παραποτέ και με άμεσα νομοθετήματα που θα ψηφιστούν αυτήν και την επόμενη εβδομάδα, η μεσαία τάξη ξεκινάει να αλαφρύνεται από τη βαριά φορολογία για να μπορέσει επιτέλους να αναγεννηθεί. Και με γρήγορες κινήσεις το κράτος εξυγχρονίζεται και ανοίγεται σε νέες επενδύσεις που θα φέρουν πολλές και καλές νέες θέσεις εργασίας. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι η αισιοδοξία και η ελπίδα για μια υπερήφανη και εύρωστη πατρίδα επιτέλους επιστρέφουν. Χαράσουμε μια διαχωριστική γραμμή με το παρελθόν και επιτέλους, μετά από 10 χρόνια κρίσης, ατενίζουμε το μέλλον με αισιοδοξία. Για μια ισχυρή Ελλάδα. Και ισχυρή Ελλάδα σημαίνει, αγαπητέ μου Πρόεδρε, και ισχυρή Κύπρος. Ισχυρή Ελλάδα σημαίνει ισχυρός ελληνισμός παντού στον κόσμο. Με αυτές τις σκέψεις και με την ελπίδα για οριστική διευθέτηση του Κυπριακού και για τη δικαίωση των προσδοκιών του ελληνισμού, υψώνω κι εγώ με τη σειρά μου το ποτήρι μου και εύχομαι υγεία και ευτυχία σε εσάς προσωπικά και διαρκή πρόοδο και ευημερία στον αδερφό Κυπριακό λαό.